Άρη, καλησπέρα. Εδώ και πάλι μαζί να μιλήσουμε για τα ενεργειακά. Κάθε μέρα όλο και ένα ζήτημα προκύπτει, ένα πρόβλημα προκύπτει και βέβαια θα δούμε τι θα γίνει το χειμώνα με τις τηλεθερμάνσεις, μιας και από όσο γνωρίζουμε μέχρι τώρα η δημιουργία μονάδας ΣΥΘΙΑ έχει ένα πρόβλημα. Πάμε όμως να μας δώσει το χάρτη τιμών ενέργειας της ημέρας. Καλησπέρα Κατερίνα μου και σε σένα και στους τηλεθεατές και στο προσωπικό του Flash TV. Αλήθεια είναι έτσι ακριβώς όπως τα περιέγραψες όλα αυτά. Είναι θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν το επόμενο διάστημα. Πολύ περισσότερο σε ό,τι έχει να κάνει θα απασχολήσει την νέα Δημοτική Αρχή Κοζάνης, του Δήμου Κοζάνης και την νέα Περιφερειακή Αρχή το ζήτημα της τηλεθέρμανσης. Είναι δεδομένο έτσι ακριβώς όπως βλέπουμε αυτή τη στιγμή τα δημοσιεύματα και το πώς κινείται η ΔΕΗ. Θα αντιμετωπίσουμε ένα μεγάλο πρόβλημα φέτος το χειμώνα και θα κληθούν να το διαχειριστούν και να βρεθεί μια λύση. Και τώρα, θα δούμε βέβαια στο debate που θα έχουμε με τους υποψηφίους δημάρχους Κοζάνης τις επόμενες ημέρες, ποια η πρόταση του καθενός για την τηλεθέρμανση. Γιατί Άρη, όπως διαβάσαμε μετά τη συνάντηση του Προέδρου Διευθύνοντα Συμβούλου της ΔΕΗ με τον αρμόδιο Υπουργό, η ΔΕΗ ζητάει περισσότερα χρήματα από την περιοχή προκειμένου να λειτουργήσει η μονάδα του Αγίου Δημητρίου που δίνει θερμική ενέργεια στο Δήμο Κοζάνης. Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή το φυσικό αέριο είναι πολύ φθηνότερο από τον λιγνίτη. Έχουμε μεγάλη συμμετοχή του φυσικού αερίου. Άρα το χειμώνα θα υπάρξει ένα πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με τις μονάδες οι οποίες χρειάζονται για να είναι στο σύστημα να ζεσταθεί η Κοζάνη, όπου αυτές οι μονάδες και θα βγάζουν διοξίδιο του άνθρακος και ενδεχομένως να μην μπαίνουν στο σύστημα. Απλά θα τις λειτουργεί η ΔΕΗ για να μπορεί να στηρίξει την τηλεθέρμανση Κοζάνης. Άρα όλα αυτά είναι ζητήματα που θα τα βρουν τόσο η Δημοτική Αρχή όσο και η Περιφερειακή Αρχή, πολύ περισσότερο η Δημοτική Αρχή του Δήμου Κοζάνης, θα τα βρει μπροστά της με δεδομένο ότι δεν βλέπω να τελεσφορεί σε ό,τι έχει να κάνει η μονάδα ΣΥΘΙΑ. Πάμε σε επαναπροκήρυξη. Αυτό σημαίνει ότι θα φάμε τουλάχιστον ένα εξάμηνο με ένα οχτάμηνο. Άρα λοιπόν δεν θα την δούμε την μονάδα να κατασκευάζεται στο 24 και ενδεχομένως αν τελεσφορήσει όλο αυτό με το διαγωνισμό και ξεκινήσει να κατασκευάζεται, ίσως να πάμε προς τα τέλη του 25. Ένα θέμα όπου μέχρι εκεί η ΔΕΗ έχει αποφασίσει ότι θα αποσύρει σχεδόν το σύνολο των λιγνητικών μονάδων από την περιοχή μας και θα μείνει μόνο η Πτολεμαϊδα 5 και αυτήν σε ψυχρή ευεδρία. Και μάλιστα θα λειτουργήσει την άνοιξη η νέα μονάδα, η μονάδα 5. Τώρα, Άρη, θέλω να σου κάνω πολλές ερωτήσεις. Για σχετικά με την τηλεθέρμανση και το έργο, τη μονάδα ΣΥΘΙΑ, όσο ήθιστε να λέγεται, αν θέλει η κυβέρνηση, το κάνει και αύριο, έτσι. Να τα λέμε. Προφανώς το. Και επειδή στην πορεία είδαμε τόσες αλλαγές, πιθανά να θέλει να στηρίξει την περιοχή η κυβέρνηση. Είναι θέμα Υπουργείου, αν δώσει εντολή στη ΔΕΗ, τελείωσε το θέμα. Για να λέμε αλήθειες. Έτσι ακριβώς, Κατερίνα. Είναι βέβαια, αν θυμάσαι καλά, το θέμα μας είχε ξαναπασχολήσει όταν αυτό μπήκε από την ΔΕΗ για την κατασκευή αυτής της μονάδος ΣΥΘΙΑ κάπου στο 2021, αν θυμάμαι καλά. Και νομίζω τότε είχα πει πάλι στην σύνδεση που είχαμε κάνει ότι καλά είναι να το δουν μεταξύ τους οι Δήμοι. Το κόστος δεν είναι μεγάλο και έναντι των χρημάτων που θα έρθουν από την απολιγνητοποίηση αυτή η μονάδα να γίνει από τους ίδιους τους Δήμους. Άλλο η ΔΕΗ, άλλο οι ίδιοι οι Δήμοι οι οποίοι έχουν άμεσα το πρόβλημα έτσι ακριβώς όπως έχουν δομηθεί οι τηλεθερμάνσεις, πολύ περισσότερο της Κοζάνης, αλλά και της Πτολεμαΐδος, μια που θέλουν όλοι τους να ανοίξουν και να δώσουν και σε άλλους οικισμούς, την επέκταση δηλαδή αυτές, να το δουν να είναι η μονάδα δική τους. Και θα μπορούν να στηρίξουν την τηλεθέρμανση έτσι ακριβώς όπως θέλουν αυτοί τους χειμερινούς μήνες, αλλά παράλληλα το καλοκαίρι θα έχουν και ένα έσοδο διότι θα πουλούν το ρεύμα στην κατανάλωση. Το επεσήμανες πάρα πολλές φορές, αυτή είναι η αλήθεια, αυτό είναι το σχέδιο για την επόμενη μέρα και πιστεύω να το υλοποιήσουν κάποια στιγμή και χρήματα έχουν από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και θα είναι και ένα αναπτυξιακό έργο για την περιοχή γιατί ψάχνουμε μεγάλα έργα, εμβληματικά έργα και τα λοιπά.
Ωστόσο όμως πρέπει να τονίσουμε, άρα και το είπαμε επανειλημμένως, ότι η Κοζάνη δεν κρύωσε το χειμώνα που πέρασε, ούτε αυξήθηκε η τιμή της τηλεθέρμασης, η ΔΕΗ παρήχε τη θερμική ενέργεια που ήταν απαραίτητη και μάλιστα δεν έκαψε και πολύ πετρέλαιο φέτος. Και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Βέβαια συνετέλεσε ότι ο χειμώνας ο οποίος είχαμε τουλάχιστον στους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο ήταν ήπιος. Δεν χρειάστηκε έτσι να... δεν είχαμε ακραίες θερμοκρασίες, παρότι το επόμενο διάστημα μετά και τον Μάρτιο και τον Απρίλιο φτάσαμε μέχρι και αργά τον Μάιο να έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες, αλλά θεωρείται ότι ήταν ένας ήπιος χειμώνας. Σίγουρα η ΔΕΗ δεν άφησε την περιοχή να κρυώσει. Ευελπιστώ ότι θα το κάνει και τώρα, αλλά με δεδομένο αυτό το οποίο είδαμε το τελευταίο διάστημα, στην συνάντηση που έγινε με τον Υπουργό και έτσι ακριβώς όπως θέλει να κινηθεί πλέον η ΔΕΗ και η διοίκηση του κυρίου Στάση σε ό,τι έχει να κάνει με την ίδια την επιχείρηση, νομίζω ότι το φετινό χειμώνα θα αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα σε πρώτη φάση, όπως είπα, οι δημοτικοί άρχοντες, οι τοπικοί άρχοντες, να διαχειριστούν κάποια από τα ζητήματα που θα βάζει η ΔΕΗ στο τραπέζι, δηλαδή να πληρωθεί παραπάνω, να πληρωθούν τα διοξίδια του άνθρακος, να πληρωθεί η μονάδα που θα είναι μέσα αλλά δεν θα είναι στο σύστημα. Όλα αυτά. Από εκεί και πέρα προφανώς και όλα έχουν να κάνουν και με την πολιτική βούληση, το τι θα ήθελε ο Υπουργός και η κυβέρνηση να δώσουν στην περιοχή. Να χρησιμοποιήσει την περιοχή. Και επειδή είναι και δύσκολα γενικότερα τα πράγματα, πιθανά να θέλουν να συνεχίσουν την λειτουργία της μονάδας. Τόσα χρόνια πλήρωναν για το διοξίδιο του άνθρακα, που τελικά ο λιγνίτης τους έβγαινε πολύ φθηνότερος, μας έβγαινε πολύ φθηνότερος, να το πω έτσι γενικά. Αυτή είναι η εικόνα με την λειτουργία των μονάδων, μονάδα 5 για την άνοιξη η λειτουργία της. Δηλαδή τα ζητήματα της ΔΕΗ είναι όλα ανοιχτά, ακόμη και το τιμολόγιο. Τι θα γίνει τον επόμενο μήνα, Άρη? Είπαμε ότι ήδη έχει καταλήξει η ΡΑΕ και θα έχουμε 3 τιμολόγια από εδώ και πέρα. Θα είναι το σταθερό, θα είναι ένα κειμενόμενο και σταθερό και ένα κειμενόμενο. Αυτά θα είναι τα 3 τιμολόγια που θα έχουν όλοι οι πάροχοι. Από εκεί και πέρα ο κάθε πάροχος, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, θα έρχεται και θα προσαρμόζει. Γνωρίζουμε ότι δεν θα υπάρξει ξανά μετά το τέλος του έτους από την καινούργια χρονιά επιδότηση στο ρεύμα. Ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή είναι πολύ χαμηλή η επιδότηση που δίνεται. Ίσως και γιατί οι τιμές αυτή τη στιγμή είναι χαμηλές. Δηλαδή η τιμή για αύριο θα παίξει στα 104 ευρώ. Κάπου εκεί παίζει και σήμερα στην χοντρική τιμή, στην μεγαβατόρα, στον ευρωπαϊκό χάρτη. Γι' αυτό και έχουμε και χαμηλή εισφορά της κυβέρνησης στα τιμολόγια. Τώρα από εκεί και πέρα μένει να δούμε όλο το επόμενο διάστημα και όσο θα μπαίνουμε στο χειμώνα. Κατερίνα. Πάντως έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το θέμα και τα ζητήματα που αφορούν την ενέργεια. Άρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε περιμένουμε εδώ στο στούντιο την επόμενη εβδομάδα όταν θα επιστρέψεις. Με το καλό. Σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα για όλες τις λεπτομέρειες και για το εμπεριστατωμένο ρεπορτάζ, θα έλεγα. Να είσαι καλά. Δεν δώσαμε το χάρτη τιμών. Ναι. Να δώσουμε και το χάρτη τιμών, γιατί ήταν πολύ ενδιαφέροντα τα προηγούμενα και γι' αυτό δεν έμεινε στο χάρτη τιμών. Πάμε λοιπόν και στο χάρτη τιμών. Σήμερα είπαμε ότι σήμερα η μεγαβατόρα στον ευρωπαϊκό χάρτη τιμών είναι στα 104 ευρώ η χοντρική της. Από εκεί και πέρα στο σύστημα, το φυσικό αέριο έχει τη μερίδα του Λέοντος με 71%, ο λιγνίτης με 11%, 14% συμμετέχουν τα υδροηλεκτρικά και έχουμε περίπου στα 1.300 μεγαβάτ εξαγωγές προς όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, που μάλλον αυτό πρέπει να είναι από τα φωτοβολταϊκά, μάλλον από τις ΑΠΕ, γιατί οι ΑΠΕ συμμετέχουν με 0% στο ισοζύγιο ενέργειας της χώρας. Καλή συνέχεια, Άρη, ευχαριστούμε ιδιαίτερα.